Καλημέρα, Νικήτα, κυρίε και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, χθες το απόγευμα, 29χρονος παρουσιάστηκε στο σημείο διέλευσης στην οδό Λίδρας για να περάσει από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των στοιχείων του από λειτουργούς του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα της διέλευσης σε ελεύθερες περιοχές. Ο 29χρονος, σύμφωνα και με κλειστά κυκλώματα του σημείου εκεί στο Λίδρα Πάλας, αποχώρησε από το σημείο και περίμενε για κάποιο χρονικό διάστημα στην νεκρή ζώνη. Σε κάποια στιγμή αυτός έτρεξε προς το σημείο ελέγχου για να πετύχει είσοδο στις ελεύθερες περιοχές. Αμέσως τρία μέλη της αστυνομίας προσπάθησαν να τον ανακόψουν με αποτέλεσμα να δεχθούν επίθεση από τον 29χρονο. Αυτός, όπως είπες και εσύ, καταδιώχθηκε από άλλο μέλος της αστυνομίας και ανακόπηκε σε παρακείμενη οδό της οδού Λίδρας, όπου και συνελήφθη για αδικήματα της παράνομης εισόδου στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας και σε επίθεση εναντίον μελών της αστυνομίας. Τα τρία μέλη της αστυνομίας που δέχθηκαν επίθεση μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αφού έτυχαν τον πρώτο βοηθειό, έλαβαν εξιτήριο. Ένα μέλος της δύναμης φέρει κάταγμα όμου, ενώ τα άλλα δύο μέλη φέρουν μόλοπες σε διάφορα μέλη του σώματός τους. Να πούμε ότι το χθεσινό περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κλάδου της αστυνομίας στη ισότητα, όπου, όπως ανέφερε και ο Νίκος Λοϊζίδης, είναι δουλειά μας, λέει κάποιοι, αλλά το δελτίο τραυματισμών είναι καθημερινό, αφού αρκετοί αστυνομικοί τραυματίζονται καθημερινά στο καθήκον. Θα δούμε σε πολύ λίγο τον κύριο Λοϊζίδη, θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή.